Σήμερα έχω τη χαρά να έχουμε κοντά μας μία πολιτικό με πολύ μεγάλη εμπειρία, χρόνια, την κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, ευρωβουλευτή σήμερα, με την οποία θα συζητήσουμε μερικά θέματα της επικαιρότητας για να μας δώσει και το στίγμα από την Ευρώπη, μιας και τα ξέρει αρκετά καλά, όλες τις εξελίξεις. Κυρία Σημακοπούλου, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ κύριε Σπύρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη στον ΕΚΤΙΕΛ. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μας δώσετε ένα στίγμα και την άποψή σας πώς χειρίστηκε λίγο την όλη κατάσταση της πανδημίας και όσον αφορά και με το θέμα των εμβολίων που είχε γίνει και μεγάλη συζήτηση. Ναι. Λοιπόν, μ' αρέσει όταν ξεκινάμε αυτή την κουβέντα να υπενθυμίζω ότι η πολιτική της υγείας είναι μια πολιτική εθνική. Δεν είναι δηλαδή μια αρμοδιότητα όπως είναι το διεθνές εμπόριο που έχουμε εκχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη-μέλη. Άρα, στη θεωρία, η κάθε χώρα θα έπρεπε να αντιμετωπίσει την πανδημία μόνη της. Καταλαβαίνετε βέβαια όμως ότι αυτό δεν θα ήταν ενδεδειγμένο. Άρα, να ξεκινάμε λέγοντας ότι η Ευρώπη έκανε μια υπέρβαση με τη σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών και καλώς την έκανε να ανακατευτεί στη διαχείριση της πανδημίας από την πρώτη στιγμή, όταν κλείνανε σύνορα και χρειαζόμασταν πράσινες λωρίδες για να συνεχίσει η τροφοδοσία, όταν δεν βρίσκαμε μάσκες. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν η Ευρώπη έπρεπε να κάνει μια προσαρμογή και να κάνει ένα συντονισμό. Τώρα, έχοντας πει αυτό, είναι προφανές ότι ο πήχης είναι πάρα πολύ ψηλά από πλευράς των πολιτών, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο αφορά στην υγεία μας και στην επιβίωσή μας. Οπότε είχε ψηλά τον πήχη για την Ευρώπη και αρχικά εγώ θα σας έλεγα ότι η Ευρώπη πέρασε οριακά από κάτω. Υπήρξαν πολλές δυσκολίες και έχει γίνει και πολύ κριτική από πολύ κόσμο αυτό το θέμα. Παρά την κριτική όμως, νομίζω ότι είναι καλύτερα που η Ευρώπη διαχειρίστηκε συντονισμένα την κατάσταση και στην αρχή αλλά και στο θέμα των εμβολίων. Και νομίζω, τολμώ να πω τώρα, ότι έχοντας κάνει μια δύσκολη αρχή στα εμβόλια, ότι έχει μπει το νερό στα βλάκι και νομίζω ότι οι επόμενοι μήνες θα δείξουν ότι απρόσκοπτα ολοκληρώνεται η διαδικασία της πρώτης φάσης του εμβολιασμού. Και λέω της πρώτης φάσης γιατί σήμερα και διάβασα ότι το Ισραήλ ανακοίνωσε ήδη ότι θα πρέπει να εμβολιάσει τους πολίτες της έκτης. Οπότε έχουμε δρόμο μπροστά μας. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρώπη σε αυτό το δρόμο θα είναι πιο καλά οργανωμένη στο μέλλον. Τώρα, σε τοπικό επίπεδο, πώς θεωρείτε πώς θα έχουμε πάει? Εγώ να πω ένα χαρακτηριστικό. Πρόσφατα γιόρτασα τα γενέθλια της κόρης μου και οι περισσότεροι στο τραπέζι ήταν ήδη εμβολιασμένοι. Ναι. Πώς βλέπετε την εξέλιξη στη χώρα μας? Εντάξει, νομίζω ότι όποιος έχει περάσει από τη διαδικασία του εμβολιασμού ή έχει, μπορεί εσείς είστε μικρός, δεν έχετε εμβολιαστεί, αλλά θα έχουν εμβολιαστεί συγγενείς σας. Όλοι λένε ότι είναι μια πολύ οργανωμένη και πολιτισμένη εμπειρία και νομίζω ότι αν κοιτάξει διεθνώς και την κατάταξη κανείς, είμαστε αρκετά ψηλά στην κατάταξη των χωρών σε ρυθμό εμβολιασμού με δεδομένα ευρωπαϊκά, συγκρίνοντας δηλαδή με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα καλά τα έχουμε πάει. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο βέβαια, αλλά νομίζω ότι αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις ότι ο κόσμος από το πρόγραμμα εμβολιασμού, από την Ελλάδα, τον τρόπο που το οργάνωσε, είναι ευχαριστημένη. Και αυτό δικαίως, θα έλεγα. Δικαίως. Τώρα, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι ο κόσμος, και είναι φυσιολογικό, έχει κουραστεί από αυτή την παρατεταμένη προσπάθεια και το lockdown. Αλλά θέλω να μου δώσετε το στίγμα το τι γίνεται στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες που πηγαίνετε εσείς για τις εργασίες τις δικές σας. Πώς είναι η κατάσταση εκεί? Κοιτάξτε, εγώ κύριε Σπύρου ταξιδεύω Δευτέρα και Πέμπτη. Δηλαδή πηγαίνω δύο φορές την εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Και για να καταλάβει κανείς, δηλαδή στις Βρυξέλλες μέχρι τώρα είχε απαγορευτικό ταξιδιών. Οπότε το να έρθεις θέλει πάρα πολύ χαρτούρα, είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Δηλαδή πρέπει να κάνεις τεστ πριν πας, πρέπει να κάνεις τεστ μόλις φτάσεις, πρέπει να κάνεις τεστ για να ξαναφύγεις. Τα ταξίδια τώρα δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Και στις Βρυξέλλες βρισκόμαστε σε καθεστώς lockdown από τον Νοέμβριο, δηλαδή είναι κλειστή όλη η εστίαση. Εδώ το λιανεμπόριο ήταν ανοιχτό για ένα διάστημα, αλλά με το τρίτο κύμα και αυτό έχει περάσει στο click away, όπως είμαστε εδώ. Το γενικό μου σχόλιο είναι διτό. Το ένα έχει να κάνει με το ότι παντού τώρα γίνεται όλο και πιο δύσκολο να πάρεις τις αποφάσεις και να βρεις την ισορροπία μεταξύ του ανοίγματος και του κλεισίματος των οικονομικών δραστηριοτήτων και των μεταλλάξεων που έχουν κάνει πολύ πιο επιθετικό τον ιό. Όλοι δηλαδή περιμένουμε τη λύση με το εμβόλιο. Αυτή είναι η λύση. Η λύση είναι να μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ελεύθερα επειδή είμαστε εμβολιασμένοι. Υπομονή.
Υπομονή. Αλλά παντού, όλοι οι συνάδελφοι τα ίδια μου λένε. Το βλέπετε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και σε χώρες που είναι πολύ πιο εύρωστες και πολύ πιο θωρακισμένα τα συστήματα υγείας τους, όπως είναι η Γερμανία, για παράδειγμα. Βλέπετε ότι λόγω των μεταλλάξεων έχουν φτάσει σε αυτό το τελευταίο μίλι που διανύουμε στα όρια τους. Είναι λογικό και νομίζω είμαστε όλοι και κουρασμένοι ψυχολογικά, σωματικά, οικονομικά. Δύσκολο Βέβαια. Το τελευταίο μήνυμα. Δύσκολο. Έχει δοθεί τώρα να πάμε λίγο στα οικονομικά. Έχει δοθεί στη δημοσιότητα το σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης, το Ελλάδα 2.0. Πώς θα κατευθυνθούν, σε ποιους τομείς τα κονδύλια, ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ένα στόχο, την ανάκαμψη από την πανδημία. Άρα το πρώτο κομμάτι είναι να συνέλθουμε. Οπότε ένα κομμάτι του ταμείου, της αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης θα είναι σε δράσεις τέτοιου τύπου. Το δεύτερο κομμάτι είναι δράσεις μεταρρυθμιστικές, οι οποίες όμως οφείλουν να έχουν ως κεντρικούς άξονες τις προτεραιότητες που έχει θέσει για αυτή την προγραμματική περίοδο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτές οι προτεραιότητες είναι δύο. Είναι το λεγόμενο Green Deal, δηλαδή ο πράσινος μετασχηματισμός της οικονομίας και της κοινωνίας. Και το δεύτερο είναι η ψηφιακή μετάβαση στην νέα εποχή. Κάτι το οποίο στην Ελλάδα εν μέσω πανδημίας έχουμε επιταχύνει τρομερά την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και γενικότερα η πανδημία γενικότερα σε όλο τον κόσμο, όπως βλέπετε από τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τη συνέντευξη σήμερα, έχει μεταλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε επαγγελματικά, λειτουργούμε στην προσωπική μας ακόμα ζωή. Αυτές είναι λοιπόν οι γενικές κατευθύνσεις και το ελληνικό προσχέδιο το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας και εδώ στις Βρυξέλλες, όπως γνωρίζετε, έχει πάρει διθυραμβικές κριτικές διεθνώς, τις προάλλες και από τους Financial Times. Πιστεύω λοιπόν ότι πολύ σύντομα θα έχει περάσει και από την οριστική διαδικασία εγκρίσεως εδώ στις Βρυξέλλες, με το σκεπτικό να προχωρήσουμε στην εκταμείευση της προκαταβολής και να αρχίσουν να πιάνουν τόπο αυτά τα χρήματα σε μια περίοδο που είναι απολύτως απαραίτητη. Τώρα, γνωρίζω ότι είστε πολύ κοντά στους πολίτες και μπορείτε να αφουγκραστείτε ένα κλίμα και θα ήθελα να μου πείτε αν πιστεύετε ότι έχουν εμπιστοσύνη οι Έλληνες πολίτες στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και πώς θα μπορούσε αυτό να ενισχυθεί. Εντάξει, όσο και να αφουγκράζομαι την κοινωνία, θα σας πω καταρχάς ότι το ευρωβαρόμετρο που κάνει τέτοιες μετρήσεις πρόσφατα διαπίστωσε ότι οι Έλληνες είναι στην κατηγορία η περισσότερο δύσπιστη ως προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι και απόρρια της πολύχρονης οικονομικής κρίσης την οποία βιώσαμε και στην οποία μας συμπαραστάθηκε βέβαια η Ευρώπη, αλλά κάνοντας λάθη και με ένα πολύ βαρύ τίμημα σε ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και της μεσαίας τάξης. Όμως γενικά αυτό που ζητάνε όλοι οι πολίτες στην Ευρώπη, αλλά και αφού γράζομαι εγώ από τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, και το οποίο πιστοποιείται και από την μεγάλη συμμετοχή που υπήρξε στις πρόσφατες ευρωεκλογές, είναι ότι θέλουν πιο πολύ δημοκρατία στην Ευρώπη. Και αυτό το νιώθω εγώ και στο Ευρωκοινοβούλιο, που είναι το δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολίτες αυτή τη στιγμή έχουν μία μοναδική ευκαιρία να εμπλακούν πιο ενεργά και να συνδιαμορφώσουν και τις μελλοντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης με μια τρομερή διαδικτυακή πλατφόρμα όπου μπορεί να μπει κανείς από όλη την Ευρώπη και να προγραμματίσει εκδηλώσεις, να βάλει ιδέες, όπου τους επόμενους 8 μήνες θα συζητάμε ποια πρέπει να είναι η κατεύθυνση της Ευρώπης στο μέλλον. Και σας προειδεάζω ότι με βάση αυτά που ακούω, αλλά και αυτά τα οποία έχουν αποτυπωθεί σε μετρήσεις, ότι οι προτεραιότητες των Ελλήνων και των Ελληνίδων είναι δύο. Η μία είναι να εμπλακούν και να στηριχτούν περισσότερο οι νέοι άνθρωποι στις προσπάθειές τους. Και το δεύτερο είναι η Ευρώπη να δείξει μεγαλύτερη αλληλεγγύη σε όλα τα ζητήματα. Είτε αυτό είναι η σύγκληση οικονομική, είτε είναι η ψηφιακή μετάβαση, είτε είναι η πράσινη μετάβαση, είτε είναι το μεταναστευτικό. Οι δύο λέξεις κλειδιά για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες είναι τα παιδιά μας και η αλληλεγγύη. Τώρα, Brexit και Ευρωπαϊκή Ένωση, τι συνέπειες είχε τελικά και κατ' επέκταση τι συνέπειες έχει για την ελληνική οικονομία. Ναι. Το τι συνέπειες είχε τελικά είναι μια ερώτηση που... Είναι σε εξέλιξη. Ναι, είναι σε εξέλιξη. Προφανώς θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα στις μεταξύ μας σχέσεις. Δεν νομίζω ότι θα είναι μια ομαλή
σχέση, η σχέση μας με το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχοντας πει αυτό, και επειδή είναι σε εξέλιξη και η έγκριση από το Ευρωκοινοβούλιο της μετά Brexit Εμπορικής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ είμαι υπέρ του να μην διαραγεί εντελώς η σχέση, δηλαδή να περάσουμε αυτή τη συμφωνία η οποία έχει διαπραγματευτεί και έχει ωφέλη και για τους Ευρωπαίους πολίτες, προφανώς και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Νομίζω δηλαδή ότι είναι καλύτερα να έχουμε μια συμφωνία παρά να βρεθούμε ξανά στους κοινούς κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Αλλά να είμαστε προετοιμασμένοι ότι έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας για να εξομαλυνθεί ξανά η σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πάρει χρόνο. Γνωρίζω ότι συμμετέχετε σε πολλές συζητήσεις για θέματα τεχνολογίας, ψηφιακής σύγκλησης, τεχνητής νοημοσύνης. Δώστε μας ένα στίγμα το που βρίσκεται η κουβέντα αυτή. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το top θέμα που συζητάνε εδώ σε σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Έχει γίνει και μια ειδική επιτροπή στο Ευρωκοινοβούλιο στην οποία συμμετέχω και αυτές τις μέρες μάλιστα θα δει το φως της δημοσιότητας και η πρόταση της Κομισιόν για το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτή θα είναι μια συζήτηση η οποία, να ξέρετε, θα κρατήσει εδώ άλλον ένα χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί το νομοθετικό πλαίσιο. Και το κεντρικό που έχω να σας πω γι' αυτό είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη πλέον είναι κάτι που οριζόντια θα επηρεάσει όλες τις πτυχές της ζωής μας, δηλαδή δεν θα αφήσει τίποτα ανέγκυχτο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κατανοήσουν οι πολίτες για να μπορέσουν να διεκδικήσουν την προστασία των δικαιωμάτων τους και κάτι στο οποίο η Ευρώπη θα πρωτοστατήσει στο όποιο πλαίσιο να είναι ανθρωποκεντρικό, να είναι ηθικό και να προστατεύει τις βασικές ελευθερίες, τις ατομικές και προσωπικές και δημοκρατικές αρχές και αξίες. Γιατί όπως βλέπετε υπάρχουν και διαφορετικά μοντέλα. Ας πούμε η Κίνα, σας λέω ως σημείο αναφοράς, είναι πολύ μπροστά σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά εκεί έχουμε πλέον ένα κράτος όπου ο πολίτης παρακολουθείται παντού, σε όλες του τις εκφάνσεις της δημόσιας ζωής του, και αξιολογείται και όλες για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται με ένα point system. Αυτό, ας πούμε, η νομοθετική πρόταση που βγήκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα το απαγορεύει ρητά στην Ευρώπη, όπως απαγορεύει τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου χωρίς να υπάρχει ένας συγκεκριμένος λόγος, δηλαδή άλλο να θέλουν να σε αναγνωρίσουν άμα θα μπεις σε ένα αεροπλάνο για να μην βάλεις μια βόμβα, και άλλο άμα θα μπορούν να σε παρακολουθούν που πηγαίνεις αριστερά και δεξιά στον δρόμο. Αυτές λοιπόν θα είναι οι κουβέντες που θα γίνονται τα επόμενα χρόνια στην Ευρώπη και οι πολίτες μπορεί να μην φαντάζονται πόσο πολύ θα επηρεάσουν τη ζωή τους, αλλά οι νέοι άνθρωποι ξέρω ότι προφανώς συμμετέχουν πάρα πολύ σε αυτή την κουβέντα. Θυμάμαι, είχα την ευκαιρία και εγώ να βρεθώ σε μία από αυτές τις συζητήσεις λίγο πριν ξεκινήσει η πανδημία, εκεί στις Βρυξέλλες μαζί σας. Αλλά επειδή ο πολλής κόσμος δεν το ξέρει, πολύ σύντομα πείτε μας πώς γίνεται αυτή η συζήτηση. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό το brainstorming και η κουβέντα για να πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Εντάξει, προσπαθείς να έχεις άποψη από όλους. Δηλαδή, από επιστήμονες, από ανθρώπους, επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Μεγάλες, τεράστιες, αλλά και μικρές, γιατί ξέρετε, η καινοτομία πολλές φορές έρχεται στο γκαράζ με 2-3 νέους ανθρώπους, ας πούμε, ή στο δωμάτιό τους έναν υπολογιστή. Οπότε θέλεις να βρεις μια ισορροπία που την τεχνολογία αυτή θα την χρησιμοποιείς προς όφελός μας, που θα ισορροπείς μεταξύ του να δίνεις ευκαιρίες για καινοτομία, δηλαδή να έχεις ένα πλαίσιο που επιτρέπεται ο πειραματισμός με αυτή την τεχνολογία, αλλά χωρίς να την αφήνεις να ξεφύγει και να χρησιμοποιείται για σκοπούς οι οποίοι είναι εναντίον των ανθρώπων και της δημοκρατίας. Και όπως το βιώσατε εσείς σε μια έτσι, τέτοιου τύπου εκδήλωση που είχατε έρθει, είναι λίγο κουβέντα να γίνεται. Απ' την άλλη όμως δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να βρεθείς σε μια συνενετική σύγκληση που να είναι αποδεκτή από όλες τις μεριές. Είναι μια μακρά διαδικασία που σας είπα θα κρατήσει τουλάχιστον ένα χρόνο. Είναι και πολύ σημαντική για το μέλλον της Ευρώπης, γιατί άμα προχωράς με ένα κομμουνιστικό κόμμα να βάζεις κανόνες και να μην ρωτάει κανέναν, προφανώς θα προχωρήσεις πιο γρήγορα σε ορισμένες καινοτομίες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό μπορεί να είναι αποδεκτό για μας εδώ στην Ευρώπη. Με την αλλαγή του καθεστώτος, θα σας πω, στις Ηνωμένες Πολιτείες,
Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα ότι εξελίσσεται μια διατλαντική πλέον συζήτηση για τους κανόνες που πρέπει να μπουν σε αυτά τα θέματα και αυτό νομίζω ότι θα είναι πάρα, πάρα πολύ καλό για όλους μας. Και είναι και πολύ σημαντικό θέμα και για την ασφαλιστική αγορά που μας παρακολουθεί και περισσότερο, το πώς θα εξελιχθεί αυτή η συζήτηση. Υπάρχουν πολύ σημαντικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τα οποία πάμε στους αλγόριθμους, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο αγγίζει το δικό σας. Μια μεγάλη κουβέντα που κάνουμε εδώ είναι για το αν οι αλγόριθμοι, τους αλγόριθμους κάποιος τους φτιάχνει, έτσι, είναι ένα πρόγραμμα που κάποιος το γράφει. Οι διακρίσεις που μπορεί να γίνονται ως αποτέλεσμα των αλγορίθμων που αξιολογούν τους πελάτες σας, εσάς και το ρίσκο σας και τα δεδομένα που χρησιμοποιείτε και πώς τα επεξεργάζεστε των πελατών σας, όλα αυτά είναι θέματα που τα συζητάμε πάρα πάρα πολύ εδώ. Και κοντολογής, η σίγουρη απέτηση που θα υπάρχει θα είναι για διαφάνεια. Δηλαδή να μπορεί να καταλάβει κάποιος πώς λειτουργεί αυτός ο αλγόριθμος. Ακόμα και ο πελάτης σας, τι αξιολογείται. Πρέπει να έχει γνώση, βαθιά γνώση του πώς αξιοποιούνται τα δεδομένα του. Αυτή είναι η κουβέντα που κάνουμε εδώ. Εσείς την ξέρετε σαν ασφαλιστή. Μέχρι ένα βαθμό. Τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα πριν κλείσουμε αυτή την όμορφη συζήτηση. Ελληνοτουρκικά. Βλέπουμε αρκετές εξελίξεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το Sofagate το λεγόμενο, αλλά και πρόσφατα με την παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Δένδια. Πώς σχολιάζετε τη σχέση μας σε αυτό το σημείο? Είναι μια μεγάλη διπλωματική επιτυχία της ελληνικής κυβερνήσεως ότι πλέον είναι κοινός τόπος. Ότι δεν μιλάμε για ελληνοτουρκικές σχέσεις που είναι τεταμένες, μιλάμε για ευρωτουρκικές σχέσεις. Οπότε αυτό έχει δύο καλά. Το ένα είναι ότι υπάρχει αυξημένη κατανόηση από πλευράς των Ευρωπαίων του κινδύνου που εγκυμονεί για την Ευρώπη η στρατηγική του Ερντογάν. Και το δεύτερο είναι ότι εμείς σαν Ελλάδα είμαστε ενισχυμένοι, διότι η λύση στα ευρωτουρκικά περνάει μέσα από την Ελλάδα και την Κύπρο. Οπότε αυτά είναι δύο καλά. Το Sofagate λειτουργήσε υπέρ μας εδώ στις Βρυξέλλες, γιατί ήταν μια εικόνα που πλήγωσε το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημιούργησε αντανακλαστικά συσπήρωσης ευρωπαϊκά. Και η εικόνα του κυρίου Δένδια και η εικόνα και το περιεχόμενο των όσων πολύ σταράτα είπε, μας έκαναν ένα διπλό καλό. Πρώτον, ακούστηκαν πάρα πολύ ξεκάθαρα οι θέσεις μας και αυτό οδήγησε στην εμπέδωση ότι έχουμε το δίκαιο, το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Και δεύτερον, επιτρέψτε μου να σας πω, ενέπνευσε ως προς τον τρόπο με τον οποίο στάθηκε δίπλα στην... Στον Τούρκο συνομόλογό του, κάτι το οποίο λίγες μέρες πριν στο Sofagate δεν είχε αξιολογηθεί το ίδιο θετικά. Και επίσης στο παρελθόν, με τον κύριο Μπορέλ, που είναι όπως ξέρετε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίσης πολύ απογοητευτικά, πολλοί από εμάς θεωρούμε ότι έχει σταθεί απέναντι στον Ερντογάν σε προηγούμενες επισκέψεις του. Άρα... Εγώ στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα έχω να πω στον κύριο Μπορέλ και στον κύριο Μισελ να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη τύπου του κύριου Δένδια για να παραδειγματιστούν. Τώρα θα μου επιτρέψετε μια πιο προσωπική ερώτηση. Όπως είπα και στην αρχή, έχετε μια μεγάλη εμπειρία στην πολιτική σκηνή και πλέον υπηρετείτε τον πολίτη, να το πω έτσι, από το Ευρωκοινοβούλιο. Ποιο είναι το μέλλον της Άννας Μισελάς και του Μακοπούλου? Τις ταιριάζουν πιο πολύ οι Βρυξέλλες? Όπως είπατε, εγώ έχω υπηρετήσει τα κοινά μαζί με την... Δηλαδή, δεν θεωρώ τον εαυτό μου επαγγελματία πολιτικό. Είμαι οικονομολόγος, είμαι νομικός, είχα την καριέρα μου και μπορώ να την ξαναέχω κιόλας, αλλά έχω υπηρετήσει από το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, ως αντιδήμαρχος Ιωαννίνων, ως βουλευτής επαρχίας των Ιωαννίνων, ως βουλευτής της Β' Αθηνών. Μου αρέσει να βρίσκομαι εκεί που θεωρώ ότι μπορώ να είμαι όσο το δυνατόν περισσότερο χρήσιμη. Και αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι εδώ που βρίσκομαι μπορώ να προσφέρω περισσότερα, ότι είμαι στο σωστό σημείο. Οπότε στον αγώνα και στη μάχη που συνεχίζεται πάντοτε με αξιοπρέπεια και με σθένος και με γνώμονα το καλό της πατρίδας. Να κλείσουμε και με ένα αισιόδοξο μήνυμα.
κλείσουμε με ένα αισιόδοξο μήνυμα, να έχουμε καλό καλοκαίρι. Όλοι είμαστε στα όρια των αντοχών μας και θέλω να πιστεύω ότι ο στόχος που έχουμε βάλει το 70% ας πούμε να έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση μέχρι τον Ιούνιο είναι ένας εφικτός στόχος και νομίζω ότι θα μας επιτρέψει να ζήσουμε ένα καλοκαίρι το οποίο θα προσομοιάζει πολύ περισσότερο με την κανονικότητα από ότι οι μήνες που μόλις πέρασαν. Μακάρι. Κυρία Σχημακοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ.